Γεια σας, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Σεφάκα, καλημέρα στο κρατές μας, όπου και να βρίσκονται. Και ευχαριστούμε και στους, θερμά. Είναι διασποράς που ξέρω ότι σας ακούνε. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Ευχαριστούμε θερμά για την τιμή. Θέλω να ρωτήσω, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τον Μάιο τις εκλογές. Είναι έτοιμο το Μέρα 25 για αυτή την αναμέτρηση? Και ποιο πιστεύετε ότι θα είναι το επίδικο αυτό των εκλογών? Είμαστε έτοιμοι. Εμείς θα τις θέλαμε να γίνουν αύριο. Να μην σας πω χτες. Πολλούς και διάφορους λόγους. Ο βασικός είναι ότι δεν υπάρχει πλέον αντιστοίχηση μεταξύ της λαϊκής εντολής του Ιουλίου του 2019 και της κοινής γνώμης σήμερα, ιδίως μετά τα Τέμπη. Ο δεύτερος είναι ότι ο κύριος Πρωθυπουργός κοινικότατα, χωρίς να ερυθριάζει, ουσιαστικά ανακοινώνει τη δεύτερη κάλπη τον Ιούλιο. Mm-hmm. Όταν η νεολαία που βρίσκεται στους δρόμους αυτή τη στιγμή και η οποία είναι αποφασισμένη να το καταψηφίσει, δεν θα μπορεί να ψηφίσει. Ουσιαστικά στερεί σε μεγάλο βαθμό το δικαίωμα ψήφου σε 500.000 νέους τουλάχιστον που θα δουλεύουν ξενοδοχο υπάλληλοι. Ξέρετε, ένα παιδί από την Καβάλα που πάει στη Ρόδο να δουλέψει. Υπάρχει σκοπιμότητα δηλαδή σε αυτό? Είμαι απολύτως σίγουρος. Το καταγγέλλω εδώ και πολύ καιρό. Και ξέρετε κάτι, ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να με διαψεύσει αν θέλει τώρα, αυτή τη στιγμή, και να σας πω πώς μπορεί να το κάνει. Το ΜΕΡΑ25 έχουμε καταθέσει μια τροπολογία, την οποία την έχει απορρίψει η κυβέρνηση, μπορεί να τη δεχτεί. Είναι μια απλή τροπολογία, mm-hmm. όπως η αστυνομική. Να ψηφίζει ο καθένας όπου βρίσκεται. Φαντάρι, να ψηφίζουν στον τόπο εργασίας τους. Ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν το κάνει αυτό? Είναι πολύ απλό. Θέλει να στερήσει την ψήφο στην ΟΛΕ. Ναι, γιατί οι νεολαίοι κατά κάποιο τρόπο, αν και δεν μου αρέσει αυτή η φράση, στρέφονται προς τα αριστερά περισσότερο, τουλάχιστον οι μικρές ηλικίες, 17, 24, 25, από ό,τι έχω δει σε κάποιες δημοσκοπήσεις. Αυτό λέτε? Βασικά γιατί θα μαυρίσουν τον κύριο Μητσοτάκη, να σας το πω. Ναι, στο ίδιο αποτέλεσμα καταλήγουμε. Ναι, ιδίως με παρουσίες αντιθέσεις, χθες είναι ο βραδινής, είναι η κοπή του κυρίου Θεοδωράκη. Ναι. Η νεολαία δεν ανέχεται τέτοιου είδους συμπεριφορές. Κάλεσε ωστόσο ο Πρωθυπουργός, μιας και με πήγατε στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, στον κύριο Θεοδωράκη, κάλεσε αυτούς που θέλουν να κάνουν μια προοδευτική κυβέρνηση και πιστεύουν στην απλή αναλογική. Από την πρώτη κάλπη είπε ότι πρέπει να καθίσουν και να τα βρουν, να τα βρουν πριν τις εκλογές. Σας έχω ακούσει να λέτε και να μιλάτε και για μια προγραμματική συζήτηση. Θα πρέπει να γίνει αυτή η συνάντηση των κομμάτων πριν τις εκλογές? Και να πούμε, ο Σιαφάκας με το Βαρουφάκη θέλουν να συνεργαστούν και είναι να καταγραφεί αυτό. Είναι η πρόταση του ΜΕΡΑ25 εδώ και 1,5 χρόνο. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, να το λέμε. Σε αυτό που θα πω, αναγκάζομαι να συμφωνήσω με τον Πρωθυπουργό. Όσοι από εμάς θεωρούμε ότι είμαστε προοδευτικοί, δεν θα πω εγώ ποιοι είναι προοδευτικοί, όποιος θεωρεί ότι είναι προοδευτικός άνθρωπος. Και όσοι από εμάς σεβόμαστε, αγαπάμε και πιστεύουμε στην απλή αναλογική, έχουμε ιερή υποχρέωση, επειδή το Σύνταγμα μας δεν είναι σαν το γερμανικό που επιτρέπει να γίνει μακροπρόθεσμη μετεκλογική σύμπραξη. Σου δίνει τρεις μέρες, από τη Δευτέρα το πρωί μέχρι την Τετάρτη το βράδυ ουσιαστικά. Σωστά. Ακριβώς γι' αυτό εμείς καλούμε εδώ και 1,5 χρόνο όλα τα κόμματα που θεωρούν αυτόν προοδευτικά να κάτσουμε γύρω από ένα τραπέζι, αρχικά να καταγράψουμε τις διαφωνίες μας, να βρούμε ποια είναι τα 5-10 νομοσχέδια τα οποία θα νομοθετούσαμε, τι θα έλεγαν για το χρηματιστήριο ενέργειας, για το ΦΠΑ, για τα τρένα, για την παιδεία, για την υγεία, για την εξωτερική πολιτική, όλα τα βασικά ζητήματα. Έτσι. Και δεν θα συμφωνήσουμε σε όλα, να συμφωνήσουμε σε 5 πράγματα, 10 πράγματα. Και μετά να πορευτούμε στις εκλογές, ο καθένας με όλα τα άλλα κομμάτια της ατζέντας του, στα οποία δεν έχουμε συμφωνήσει, να καταγραφεί η εκλογική δύναμη των κομμάτων και μετά, αν είναι να σχηματιστεί μια προοδευτική διακυβέρνηση. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ είπε όχι σε αυτό, ελάτε μετά τις εκλογές. Ουσιαστικά είπε, ελάτε να μας δώσετε τα ψηφαλάκια σας στη Βουλή και εμείς θα σας δώσουμε μερικά υπουργικά αυτοκίνητα. Είναι ένα βρώμικο αλυσβερίσι αυτό που πρότεινε η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, στο οποίο εμείς λέμε ένα τεράστιο όχι.
Ναι, πήγα να πω να υποθέσω ότι λέτε όχι. Δεν έχετε ανάγκη τα υπουργικά αυτοκίνητα, κύριε Βαρουφάκη. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Κάποιοι όμως σας υπολογίζουν και σας μετρούν στο επίπεδο των συνεργασιών. Πριν από δύο μέρες, τρεις. Να μην το κάνουν. Ξέρετε, να μην το κάνουν. Να το πω. Ναι, καλοσύνη. Βέβαια. Είχα τον κύριο Βερναρδάκη εδώ του ΣΥΡΙΖΑ και όταν τον ρώτησα, λέω, ο κύριος Βαρουφάκης ανεβαίνει, μπαίνει δυναμικά πλέον στη Βουλή. Λέει, μακάρι να μπει στη Βουλή για να συνεργαστούμε, για να φτιάξουμε μια προοδευτική κυβέρνηση. Τι λέτε εσείς σε αυτό? Προοδευτική κυβέρνηση, κύριε Βερναρδάκη, και κύριε, η κυρία του ΣΥΡΙΖΑ, όποιο και το όνομά σας, σημαίνει μια κυβέρνηση η οποία θα τα βάλει με τα θεριά της ολιγαρχίας. Γιατί, κοιτάξτε, κύριε Μητσοτάκης, δεν χρειάζεται και κανένα φοβερό κυβερνητικό πρόγραμμα. Τα νομοσχέδια του τα γράφουν τα δικηγορικά γραφεία του κυρίου Μητυπινέου, του κυρίου Περιστέρη, της CDC. Δεν χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία να έχει σφυριλατήσει ένα κυβερνητικό πρόγραμμα. Του το γράφουν άλλοι. Εμείς, αν είναι να δημιουργήσουμε μια πραγματική προοδευτική κυβέρνηση, πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες απόψεις, θέσεις για το τι θα κάνουμε με το χρηματιστήριο ενέργειας. Τι θα κάνουμε με τα κόκκινα δάνεια του κόσμου. Λένε και εκείνοι, λέμε και εμείς, να το προστατεύσουμε την πρώτη κατοικία. Εμείς έχουμε συγκεκριμένη πρόθεση. Ναι. Η οποία όμως έρχεται κόντρα στις βουλές της Τρόικας. Σε αυτά που, δηλαδή, που ο ΣΥΡΙΖΑ είπε, ναι, να κάτσουμε. Ας αφήσουμε το παρελθόν. Να κάτσουμε γύρω από ένα τραπέζι, κύριε Βερναρδάκη, να τα συζητήσουμε. Αλλά αυτά πρέπει να τα συζητήσουμε πριν τις εκλογές. Και υπάρχει και κάτι άλλο, ξέρετε. Μια τέτοια κυβέρνηση, επειδή θα δώσει γροθιά στο μαχαίρι της ολιγαρχίας, πρέπει να έχει τον κόσμο εκεί έξω. Τους δικούς μας ανθρώπους, τους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ, να μας στηρίξουν. Δηλαδή χρειάζεται και ένα προοδευτικό μέτωπο, το οποίο δεν δημιουργείται μεταξύ Δευτέρας πρωί και Τετάρτης απόγευμα. Ναι, θέλει ζήμωση και δουλειά. Υπάρχει ως σενάριο στον δημόσιο διάλογο το δεύτερο κόμμα να κάνει κυβέρνηση. Σας ενδιαφέρει αυτή η προοπτική? Καθόλου. Γιατί εμάς δεν έχει σημασία ποιος θα κάνει κυβέρνηση. Σημασία έχει τι θα κάνει αυτή η κυβέρνηση. Όπως πάλι, να μην σας κουράζω πάλι, το χρηματιστήριο ενέργειας είναι μια απίστευτη πληγή στο σώμα και στην ψυχή αυτού του λαού. Τα κόκκινα δάνεια, ο Ηρακλής, για αυτά τι θα κάνουμε? Εμένα δεν με ενδιαφέρει ποιος θα είναι πρωθυπουργός. Ποιος θα είναι υπουργός. Σίγουρα δεν με ενδιαφέρει να είμαστε εμείς. Μας ενδιαφέρει αυτές οι πληγές να γιατρευτούν. Αυτό είναι το βασικό. Άρα, οποιαδήποτε σχέση, οποιαδήποτε συνεργασία πριν τις εκλογές. Μετά υπάρχει ένα πελώριο όχι, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, και ξέρετε, δεν είναι μόνο η άποψη του Βαρουφάκη αυτή. Με έχει δεσμεύσει ψηφοφορία το συνέδριο του Μέρα 25 από τον προηγούμενο Μάιο. Ναι. Είναι θέση μας αυτή. Είμαστε δεσμευμένοι απέναντι στα μέλη μας. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο, αν το ξέρετε. Μιλήσατε για Τρόικα. Ποια είναι η ευθύνη της Τρόικας για την κατάσταση στα τρένα? Πώς αποφασίστηκε η πώληση στους Ιταλούς? Από την Τρόικα. Πολύ συγκεκριμένα, ναι. Τότε το πεντάμενο, το γνωστό πεντάμενο του 2015, ξέρετε, εγώ είχα αποδεχτεί το Υπουργείο Οικονομικών για ένα λόγο. Ένας ήταν ο στόχος μου, στον οποίο βεβαίως απέτυχα, ήταν η ριζική αναδιάρθρωση του χρέους για να πάψει η Ελλάδα να είναι ουσιαστικά μια φυλακή χρέους για τους πολίτες της. Κάθε φορά λοιπόν που μιλούσα με κάποιους από την Τρόικα, είτε ήταν υψηλά ιστάμενοι όπως ο Μαριτάκη, η Κριστίνα Κάρτ, είτε ήταν οι πιο χαμηλοί όπως ο Τόμας Βίζερ, ο Ρεκάν Κόστελο. Το πρώτο πράγμα που έθετα ήταν το χρέος. Και εκείνοι αμέσως μου λέγανε, αν θέλεις να μιλήσουμε για το χρέος, πρέπει να μας δώσεις και κάποια πράγματα. Ωραία, τι θέλεις να σας δώσω? Ένα από αυτά τα οποία έθεταν στο τραπέζι ήταν τα τρένα. Ότι πρέπει να πάνε στους Ιταλούς. Μα τους λέω, βρε καλή μου, βρε χρυσή μου, οι Ιταλοί που θέλετε να πάρουν τα τρένα, καταρχάς είναι μια κρατική εταιρεία, ανοίγει 100% στο Υπουργείο Οικονομικών της Ιταλίας, το οποίο δεν έχει μία να βάλει για επενδύσεις στα ελληνικά τρένα. Και με κοιτάγανε. Σας δίναν και την κατεύθυνση στους Ιταλούς? Ναι, στην ΕΦΕΣ. Όχι μόνο στους Ιταλούς γενικά, στη συγκεκριμένη εταιρεία. Και βαριόντουσαν όταν προσπαθούν να τους εξηγήσω ότι εδώ χρειάζεται σοβαρές επενδύσεις, χρειάζεται μεταφορά τεχνογνωσίας, να χτίζονται σοβαρά τρένα στην Ελλάδα, να υπάρχει μια δημιουργία θέσεων εργασίας στην υψηλή τεχνολογία. Κάτι μπορούν να το κάνουν ιαπωνικές εταιρείες, κινέζικες εταιρείες, γαλλικές εταιρείες. Ποιος πίεζε τόσο πολύ? Υπάρχει πρόσωπο να μας πείτε? Ο Τόμψεν, για παράδειγμα, ο Τάδε. Όχι, όχι. Δεν θα σας πω. Ήταν ο Τόμας Βίζερ και ο Ντέκλαν Κόστελ.
συγκεκριμένα δύο άτομα, τα οποία ουσιαστικά μου είχαν πει το εξής. Μα αυτά που λέτε, κύριε Υπουργέ, μου λέει. Αυτοί πίεζαν για τα τρένα. Λοιπόν. Εμείς έχουμε αποφασίσει ήδη. Τα αεροδρόμια σας θα τα πάρουν οι Γερμανοί, το λιμάνι σας θα το πάρουν οι Κινέζοι και το τρένο σας θα το δώσουμε στην ΕΦΕΣ. Γι' αυτό. Θυμάστε πότε έγινε αυτό. Θυμάστε ποτέ ναι, έγινε αυτό. Ήταν από το Μάρτιο μέχρι τον Απρίλιο του 2015. Σε διάφορες συζητήσεις. Υπήρξε λοιπόν αυτή η πίεση για να δοθούν τα τρένα σε αυτή την εταιρεία. Δεν υπήρξε άλλη δυνατότητα. Δεν σας έδωσε 10 επιλογές να επιλέξετε εσείς. Μία επιλογή. Ναι, καλέ. Είναι προαποφασισμένα. Και όταν τους λέω γιατί τη συγκεκριμένη εταιρεία. Ξέρετε τι μου είπε ο Ντέκλαν Κόστερ. Μου λέει, να μην δώσουμε και κάτι στους Ιταλούς. Πώς θα συμφωνήσουν να πάρουν τα αεροδρόμια σας οι Γερμανοί. Παζάρι δηλαδή. Χώρας πεσούσης, ούτε παζάρι. Χώρας πεσούσης, πας ανήρ ξυλεύεται. Γι' αυτό δεν υπήρχε πιθανότητα να υπογράψω εκείνο το μνημόνιο και γι' αυτό παραιτήθηκα το βράδυ του δημοψηφίσματος όταν ο Αλέξης Τσίπρας συνδικολόγησε με αυτούς τους κυρίους. Ναι. Υπόθεση εργασίας τώρα. Υπήρξε και κάποιο όφελος για αυτούς τους κυρίους, ας πούμε, από την εξέλιξη αυτής τους Ιταλούς. Ποιος το ξέρει. Αυτό δεν μπορώ να σας πω. Ξέρετε, εγώ συνωμοσιολογίες δεν κάνω. Σας λέω μόνο αυτά που ξέρω. Ναι. Φαντάζομαι πως όχι. Φαντάζομαι πως όχι. Ήταν, κοιτάξτε, 1999 είχα μια συζήτηση σε ένα αεροπλάνο με ένα στέλεχος της Deutsche Bank. Mm-hmm. Τότε, λίγο πριν μπούμε στο ευρώ. Ναι. Και του λέω, γιατί είστε τόσο ενθουσιασμένοι που η Ελλάδα θα μπει στο ευρώ. Εσείς της Deutsche Bank. Λέει, μα είστε οι ιδανικοί μας πελάτες. Οι Έλληνες έχουν περιουσία. Μας ανήκαν τα σπίτια και δεν έχετε χρέος. Ιδιωτικό χρέος. Mm-hmm. Και γι' αυτό είστε ιδανικοί πελάτες για να δώσουμε δάνεια από τη στιγμή που έχετε χέγγια. Και μάλιστα τώρα θα έχετε και το Μάρκο, το ευρώ. Και λέω, ωραία, όταν αυτά τα δάνεια σκάσουν, τι θα κάνετε, λέει, θα σας πάρουμε τα σπίτια. Πολύ απλό. Αυτό βλέπουμε να εξελίσσεται τόσο όσο αφορά τη δημόσια περιουσία, τα τρένα, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, όσο αφορά και τα σπίτια σήμερα με τα λεγόμενα αρπακτικά funds. Με πήγατε στην οικονομία και θέλω να μείνουμε στην οικονομία. Πόσο ευάλωτη είναι η χώρα μας απέναντι σε παγκόσμιες αναταράξεις και πιστωτικές κρίσεις? Οι πολίτες, το έχετε ακούσει, φοβούνται ένα νέο 2007-2008. Είμαστε κοντά? Όχι, ξέρετε γιατί. Γιατί το 2007-2008 δεν έφυγε ποτέ. Όποιοι θεωρούν ότι η κρίση του 2008 τελείωσε και τώρα φοβούνται μια νέα κρίση του 2008, είναι βαθιά ανοιχτωμένοι. Mm-hmm. Η κρίση του 2008 δεν έφυγε, απλά μετασχηματίζεται, παίρνει διαφορετικές μορφές. Κοιτάξτε, οι τράπεζες σε όλη την Ευρώπη, και δεν λέω μόνο για την Ελλάδα, είναι φτερά στον άνω. Αυτά που λέει η κυρία Λαγκάρντε στη Φραγκφούρτη, ο κύριος Τουρνάρας εδώ, για θωρακισμένες ευρωπαϊκές τράπεζες, είναι παραμύθια της χαλιμάς. Είδατε ακόμα και η Credit Suisse, μια τράπεζα με πολύ μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση από τις δικές μας, από τις ιταλικές, από τις ισπανικές, ξαφνικά καταραίει εν μία νυχτή. Mm-hmm. Και ο μόνος λόγος για τον οποίο στέκονται όρθιες οι τράπεζες είναι γιατί έχουν από πίσω κεντρικές τράπεζες και κράτη να τα στηρίζουν. Η τραπεζική κρίση είναι απλά μία έκφανση του προβλήματος που έχει ο καπιταλισμός από το 2008 και μετά. Γιατί? Κακά τα ψέματα. Από το 2008 και μετά, όταν κατέρευσαν όλες τις τράπεζες της Δύσης, πτώχευσαν όλες. Δεν υπήρχε ούτε μία τράπεζα της Δύσης που να μην είχε πτωχεύσει με εξαίρεση την Goldman Sachs. Κύριε Βαρουφάκη, αν οι τράπεζες στην Ευρώπη, λέω εγώ, είναι φτερά στον άνεμο, διερωτάται κανείς τι ακριβώς είναι οι τράπεζες στην Ελλάδα. Το ίδιο πράγμα και χειρότερο. Το ίδιο πράγμα και χειρότερο. Το μόνο πράγμα που σταματά αυτή τη στιγμή τον πανικό για τις τράπεζες είναι ότι υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από πίσω, mm-hmm, έτοιμη να στείλει ρευστό χρήμα. Άρα, για να μην άρα να πάω στον αντίποδο. Αλλά ως επιχειρήσεις, mm-hmm, είναι πτωχευμένες, δεν έχουν κανένα υπόβαθρο. Ναι. Ο κόσμος ρωτάει λοιπόν κατά συνέπεια αν οι τράπεζές μας είναι ασφαλείς και αν οι καταθέσεις είναι εγγυημένες. Είναι? Κοιτάξτε, νομικά οι καταθέσεις σας, εσάς που μας ακούτε, μέχρι 100.000 ευρώ είναι εγγυημένες. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι, για να ξεκαθαρίσω, δεν θέλω να δημιουργήσω πανικό, μην ανησυχείτε αυτή τη στιγμή. Δεν σας λέω να ανησυχείτε. Αλλά δεν σας λέω να μην ανησυχείτε γιατί το σύστημα δουλεύει καλά. Το σύστημα δεν υπάρχει.
οι καταθέσεις μέχρι 100.000 που είναι εγγυημένες από το ελληνικό δημόσιο δεν μπορούν να πληρωθούν από το ελληνικό δημόσιο, γιατί το ελληνικό δημόσιο, αν όμοι γέννητοι και καταρρεύσουν οι τέσσερις κοινωνικές τράπεζες, δεν έχει τα χρήματα να σας δώσει τις καταθέσεις σας πίσω μέχρι 100.000 ευρώ. Δεν τα έχει. Θα σας τα δώσει η Φραγκφούρτη, η οποία, αν δεν το κάνει, ουσιαστικά θα προεδρεύει, θα εποπτεύει την κατάρρευση ολόκληρου του ευρωπαϊκού συστήματος του τραπεζικού. Η κυρία Λαγκάρντ αυτή τη στιγμή, να ξέρετε, δεν κοιμάται τα βράδια. Έχουν τα εργαλεία να κρατήσουν τις τράπεζες ανοιχτές και να μην χάσετε, εσείς που μας ακούτε, τις καταθέσεις σας, αλλά δεν έχουν τα εργαλεία ταυτόχρονα να δαμάσουν τον πληθωρισμό, που υποτίθεται ότι είναι ο νούμερο ένας στόχος τους, και να διασώζουν τις τράπεζες με τρόπο που να είναι σύνομος. Σύνομος με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Γι' αυτό θα δείτε, ήδη υπάρχουν πολύ δυνατές φωνές στη Γερμανία. Σε λίγο θα πάνε και στο συνταγματικό δικαστήριο της Καζερβοής. Οι οποίες φωνές τι λένε, τι βροντοφωνάζουν. Ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρανομεί για να μπορέσει να κρατήσει ζωντανό το τραπεζικό σύστημα και ταυτόχρονα δεν καταφέρει να δαμάσει τον πληθωρισμό. Αλλά έτσι είναι. Όταν έχει στήσει μια ευρωζώνη πάνω σε μια αρχιτεκτονική δόμηση που ποτέ δεν μπορούσε να σηκώσει στους ώμους της μια διεθνή καπιταλιστική κρίση από το 2008 και μετά, η ίδια κρίση, τότε αυτό αναγκάζονται να κάνουν κοπτοραπτική, βλέποντας και κάνοντας, όπως κάνουν από το 2010 με τα δικά μας τα μνημόνια και τις διασώσεις. Γιατί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επιμένει στην αύξηση των επιτοκίων, αποδεικνύεται καταστροφική. Τουλάχιστον αυτή την εντύπωση έχω εγώ, έχουν και άλλοι οικονομολόγοι που έτσι έχουν μεγαλύτερη πείρα και εμπειρία από μένα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Ναι, βεβαίως και είναι καταστροφική, αλλά θα σας απαντήσω όσο μπορώ πιο επιγραμματικά. Αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να δαμαστεί ο πληθωρισμός. Το βασικό ζητούμενο είναι ο πληθωρισμός, ο οποίος είναι μια άλλη καταστροφική δύναμη στις τσέπες, ιδίως των φτωχότερων Ευρωπαίων, Ελλήνων, Γερμανών, Γάλλων, Ιταλών. Σωστά. Οπότε, αν ρωτήσει την κυρία Λαγκάρντ γιατί αναυξάνεται τα επιτόκια, θα σου πει γιατί πρέπει να δαμάσω τον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός όμως δεν δαμάζεται αποτελεσματικά έτσι. Γιατί βλέπουμε. Αυτό οδηγεί σε ύφεση. Ανεβαίνουν 3% τα κόστη για την παραγωγή ψωμιού και ανεβαίνει η τιμή 22%. Έχουμε σχροκέρδη από τα σούπερ μάρκετ, όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικότερα. Μάλιστα. Ο τρόπος για να δαμαστεί ο πληθωρισμός θα ήταν να μπει χέρι στην ολιγοπωλιακή δύναμη των ολιγαρχών, των μεγάλων εταιριών. Αυτό δεν το κάνουν οι κυβερνήσεις, δεν έχουν ούτε τη βούληση, ούτε τα εργαλεία να το κάνουν. Και αναγκάζεται η Κεντρική Τράπεζα, είναι σαν να έχεις ένα ραδιόφωνο, τον οποίο θα θέλεις να του μειώσεις την ένταση, γιατί παίζει πολύ δυνατά, και να πάρεις μια βαριοπούλα και να το σπάσεις. Αυτό είναι η αύξηση των επιτοκίων. Αναγκάζεται η κυρία Λαγκάρντ να πάρει βαριοπούλα για να λύσει ένα πρόβλημα το οποίο θα μπορούσε να λυθεί πάρα πολύ απλά ρυθμίζοντας τον ήχο προς τα κάτω, την ένταση. Μάλιστα. Του πληθωρισμού, αν θέλετε, προς τα κάτω. Κύριε Βαρουφάκη. Και ο λόγος που δεν το κάνουν αυτό οι κυβερνήσεις μας είναι γιατί είναι, θα το πω έτσι πολύ απλά, ως οι γραμματέας του ΜΕΡΑ25, είναι στις τσέπες των σούπερ μαρκετάδων. Είναι στις τσέπες του κυρίου Βαρδινογιάννη, του κυρίου Μητυλινέου, οι οποίοι αυτή τη στιγμή θησαυρίζουν με τους λογαριασμούς που πληρώνει ο κόσμος στη ΔΕΗ. Θέλω πολύ επιγραμματικά δύο απαντήσεις. Αν ελοχεύει ο κίνδυνος νέων μνημονίων για την Ελλάδα. Και το άλλο είναι σε σχέση με αυτούς που σας χτύπησαν. Αν έχουν ταυτότητα κανονική αλλά και πολιτική αυτοί που σας χτύπησαν στα εξάρχεια. Ναι. Κοιτάξτε, το ΜΕΡΑ25 το φτιάξαμε επειδή δεν βγήκαμε ποτέ από τα μνημόνια. Η έξοδος δήθεν το 2018 από τα μνημόνια για μας ήταν το τέταρτο μνημόνιο. Γιατί όταν έχεις ένα χρέος το οποίο δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί, τόσο το δημόσιο όσο και το ιδιωτικό, έχουν ξεπεράσει τα 400 δισεκατομμύρια χρέος δημόσιο και έχουμε γύρω στα 370 δισεκατομμύρια ιδιωτικό χρέος, σε μια χώρα η οποία μπαίνει μέσα 8,5% του ΑΕΠ κάθε χρόνο, αυτό είναι το έλλειμμα 300 συναλλαγών, είμαστε μια χρεοδολοπαιδικία. Δεν έχουμε φύγει ποτέ από τα μνημόνια, οπότε δεν μπαίνει θέμα για νέα μνημόνια, μπαίνει θέμα το ότι είμαστε σε μια μνημονιακή διαδικασία και η επόμενη κυβέρνηση, η συγκυβέρνηση που θα προκύψει μετά τις επόμενες ή μεθεπόμενες εκλογές, θα δείτε τι θα κάνει. Αυτή θα είναι η δουλειά της, τα νέα μέτρα. Δεν θα τα πούνε μνημόνιο, δεν θα τα πούνε κάτι άλλο, ανάπτυξη της χώρας. Έρχονται νέα μέτρα, λιτότητας, αυτό μου λέτε. Μα το είπε το προηγούμενο Eurogroup, το είπε. Θα διαβάσετε το ανακοινωθέν του προηγούμενου Eurogroup. Σφίγγουν τα λουλουδιά, ξεκάθαρα. Ναι. Και αυξάνουν οι πληστηριασμοί.
Ήταν οι δύο μεγάλες αποφάσεις του προηγούμενου γύρου. Πάμε και τώρα, στα εξαρχεία. Όσο αφορά για το περιστατικό στα εξαρχεία, θα μου επιτρέψετε, είναι κάτι που προσπαθώ να μην το αναφέρω, γιατί δεν δικαιούμαι να αποπροσανατολίσω την κοινή γνώμη από το πένθος των τεμπών, από τα πραγματικά προβλήματα. Θέλω να σεβαστώ τη δικαιοσύνη. Ελπίζω η δικαιοσύνη να βρει τους δράστες. Οι φωτογραφίες που εμένα μου δείξαν δεν είναι του δράστη. Εγώ ξέρω ποιος είναι ο δράστης. Ξέρω, δεν το ξέρω το όνομα, το πόνιμό του και τη διεύθυνσή του, αλλά το πρόσωπό του το έχω αποτυπώσει στο μυαλό μου και δεν είναι αυτές οι φωτογραφίες που μου δείξαν. Ελπίζω. Ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, ούτε ο 17χρονος είναι, ούτε ο 19χρονος. Προφανώς και δεν είναι. Προφανώς. Είναι άλλοι. Και γι' αυτό και τους έχουμε αφήσει ελεύθερους. Ελπίζω ότι και εσύ να κάνει τη δουλειά της. Ξέρετε, δουλεύουν οι δικαστές μας, οι ανακριτές μας, υπό τραγικές συνθήκες. Τις είδα με τα ίδια μου τα μάτια. Mm-hmm. Δεν είναι σύγχρονοι τρόποι αυτοί για να εξηγνιαστούν τέτοιου είδους εγκλήματα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Δεν θέλω το φως της δημοσιότητας να πάει στο πρόσωπό μου. Λοιπόν, θερμά ευχαριστώ κύριε Βαρουφάκη για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Λοιπόν, είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη.